συνηθίξαν πρόσωπα των ηρώων της Επανάστασης και αυτός σε liberate itself. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν του εθνικού μυαλού μέσα από το κρίμα βέβαια του νεοπαϊσικισμού. Είναι όλες εξορευμένες, εξειδενικευμένες. I want to salute my friend, the minister, for his tireless efforts, because not only bringing tourists to Greece makes for magnificent trips and vacations, it is what is driving Greece's outstanding turnaround in economic means. I read the recent economic figures that Greece has returned in 2022 to a primary surplus, and we will be in the surplus in 2023. It's the fastest growing economy over the last 3 years, and it's really an economic miracle. And much of that is driven by outstanding leadership, and much of that leadership comes from the minister, who is driving tourism to record numbers, and it's showing up in outstanding budgets. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά στον κλάδο του τουρισμού. Είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Οι 60 πτήσεις απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ελευθέριο Βενιζέλος φέτος το 2023. Νομίζω μιλούν από μόνες τους για τη δυναμική που έχει ο κλάδος. Πολύ σωστά λέτε ότι αυτό δείχνει και την δυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών μας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής και της Ελλάδας, μια που αυτές είναι τουριστικές σχέσεις, είναι οικονομικές σχέσεις, είναι σχέσεις ανάπτυξης, είναι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Έχουμε σχεδόν φτάσει οι αμερικανικές εταιρείες να καλύπτουν το σύνολο της χρονιάς με πτήσεις από πολλαπλούς προορισμούς στην Ελλάδα, από τη Νέα Υόρκη, το JFK και το Newark, από το DC, από την Washington, την Ατλάντα, από το Σικάγο, από τη Βοστόνη. Είναι κάτι το οποίο δίνει τεράστια όθηση στο τουριστικό μας προϊόν. Επίσης είναι big spenders, δαπανούν χρήματα οι Αμερικάνοι, ταξιδιώτες και τουρίστες και μένουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, στην Αθήνα φυσικά, αλλά και σε όλη τη χώρα. But I would like to show you the first